με τη σελίδα 209. Είναι από το βιβλίο Δευτερονόμιον και το Λάμπτα Δέλτα κεφάλαιο. Από το βιβλίο Δευτερονόμιον, το Λάμπτα Δέλτα 34 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Από τη σελίδα 209. Και ανέβη ο Μωυσής από τον πεδιάδον Μωάβ εις το όρος Νεβό εις την κορυφήν Φασγά την κατέναντι της Ιεριχώ και έδειξεν εις αυτόν ο Κύριος πάσαν την γην Γαλαάδ έως Δάν και πάσαν την γην Νεφθαλή και την γην του Εφραήμ και του Μανασί και πάσαν την γην του Ιούδα έως της θαλάσσης της Εσχάτης και την Μεσημβρίαν και την πεδιάδα της Κοιλάδος της Ιεριχώ, πόλεως Φινίκων έως Σιγόρ. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Αυτή είναι η γη την οποία όμωσα προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ και προς τον Ιακώβ λέγον, εις το σπέρμα σου θέλω δώσει αυτήν και εγώ σε έκαμα να είδεις αυτήν με τους οφθαλμούς σου, εκεί όμως δεν θέλεις διαπεράσει». Και τελεύθησεν εκεί ο Μωυσής ο θεράπων του Κυρίου εν τη γη Μωάβ, κατά των λόγων του Κυρίου, και έθαψεν αυτόν εν Κοιλάδη εν τη γη Μωάβ κατέναντι τη Βεθ Φεγόρ, και ουδής γνωρίζει την ταφήν αυτού έως τη σήμερον. Κοίτω ο Μωυσής 120 ετών, ότε απέθανε, διότι δεν εμαυρώθησαν οι οφθαλμοί αυτού, ουδέ ελαττώθη η δύναμη αυτού. Και έκλαψαν οι ιοί του Ισραήλ τον Μωυσήν εις τας πεδιάδας του Μωάβ 30 ημέρας. Και τελειώθησαν ημέρε του κλαθμού του πένθους του Μωυσέως. Και Ιησούς ο Υιός του Ναβί ή το πλήρης πνεύματος σοφίας, διότι ο Μωυσής είχε επιθέσει τα σχήρας αυτού επ' αυτών. Και υπήκουον εις αυτόν οι Ισραήλ και έκαμνον καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωυσή. Και δεν είχε έρθει πλέον εν το Ισραήλ προφήτης ως ο Μωυσής, τον οποίον εγνώρισε ο Κύριος πρόσωπον προς πρόσωπον. Εις πάντα τα τεράστια, τα σημεία και τα τεράστια, τα οποία ο Κύριος απέστειλε αυτόν να κάμει εν τη γη της Αιγύπτου, εις τον Φαραώ και εις πάντα στους δούλους αυτού, και σπάσαν την γη αυτών, και σπάσαν την χείραν την κρατεάν, και σπάντα τα θαυμάσια τα μεγάλα, τα οποία έκαμνε ο Μωυσής ενώπιον παντός του Ισραήλ. Αμήν. Η ταλαιπωρία του λαού Ισραήλ, η ταλαιπωρία της δοκιμασίας του, η ταλαιπωρία εκ της απιστίας των, έφτασε στο τέλος 40 ολόκληρα χρόνια, όσο χρειαζότανε η γενιά η οποία εξαιτίας της απιστίας των απήθησε, αμάρτησε και δεν υπάκουσε στο Λόγο του Θεού. Η γενιά αυτή όλη άφησε τα κοκαλά της στην έρημο. Και τώρα μια νέα γενιά μαζί με τον Μωυσή βρίσκονται έξω από τις πύλες της γης που ο Θεός υποσχέθηκε στο λαό του, καταρχάς με τον Ισαάκ, με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Γη ρέουσα, γάλα και μέλι. Είναι τώρα έξω από τις πύλες και σε λίγες ώρες θα τους οδηγήσει ο Θεός να εισέλθουν ένδοξα να κληρονομήσουν τη γη την υποσχεθήσα εις αυτούς. Πριν από ακριβώς 40 χρόνια ο Θεός πάλι τους είχε φέρει στο ίδιο σημείο, στο σημείο Κάδης, όπου εκεί τους διέταξε να εισέλθουν και να κληρονομήσουν τη γη, αλλά αφού προηγούμενα απέστειλε 12 κατασκόπους στη γη, να κατασκοπεύσουν τη γη εάν είναι καλή, να κατασκοπεύσουν τη γη ως προς τους κατοίκους που κατοικείται, ως προς τα πόλεις και εάν πράγματι είναι γη που βρέχεται από τον ουρανό και όχι
μέσα από τη γη. Τώρα πια ο Μωυσής είναι 120 χρονών, ένας άνθρωπος μοναδικός, ιδιαίτερος, ένας άνθρωπος, ίσως ο μοναδικός άνθρωπος που γνώρισε το Θεό και η σχέση του ήταν τόσο στενή μαζί του, με το Θεό, ώστε συνομιλούσε ο Θεός με τον Μωυσή και ο Μωυσής με το Θεό, σαν ο φίλος με το φίλο αυτού, στόμα με στόμα. Δεν έχει ξαναεμφανιστεί τέτοιος άνθρωπος και δεν έχει εμφανιστεί τέτοια σχέσεις Θεού με ανθρώπου, με άνθρωπο, και μάλιστα χωρίς να υπάρχει και μεσίτης, όπως υπάρχει στην Καινή Διαθήκη σε μας, μεταξύ Θεού και ανθρώπων, που θα φέρνει ο Θεός κοντά του τους ανθρώπους και θα φέρνει ο Θεός, ο Χριστός, τον Θεό κοντά στους ανθρώπους και τον άνθρωπο κοντά στον Θεό. Ένας άνθρωπος μοναδικός, ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, ένας άνθρωπος τον οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός με χείρα κρατεά, βραχίωνα εξυπλωμένο, και όπως λέει η Γραφή, δεν ευρέθη πλέον ανάμεσα στους ανθρώπους τέτοιος άνθρωπος. Με τέτοια σχέση, με τέτοια παρουσία Θεού, με τέτοια δόξα Θεού. Όμως το παράδοξο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο Μωυσής δεν εισήλθε στη γη της επαγγελίας. Άκρος παράδοξο. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν εισήλθε. Και το παράδοξο γίνεται ακόμη πιο παράδοξο, αν σκεφτούμε. Δεν λέω για τον Ιησού του Ναβί, τον οποίο ο Θεός είχε προσδιορίσει να οδηγήσει το λαό μέσα στη γη της επαγγελίας, αλλά ένα ιδιαιτέρως παράδοξο είναι ότι ένας άλλος άνθρωπος, ο Χάλεφ, ο οποίος είναι περίπου τώρα 85 χρονών και ο οποίος εν τέλει θα εισέλθει. Απ' μια μεριά ο Μωυσής δεν θα εισέλθει, απ' την άλλη μεριά ο Χάλεφ θα εισέλθει. Ο Χάλεφ, αν τον συγκρίνουμε, που δεν επιτρέπεται από το Λόγο του Θεού, με τον Μωυσή, ανθρωπίνος λοιπόν, αν τον συγκρίνουμε, μικρός, ασήμαντος. Μπροστά στο μέγεθος, το πνευματικό του Μωυσή. Ένας ασήμαντος, πιστός άνθρωπος. Μπροστά στο Μωυσή, τον ιδιαίτερο δούλο του Θεού. Ο ιδιαίτερος και μοναδικός δούλος του Θεού δεν εισήλθε. Ο Χάλεφ, ο Θεός να με συγχωρέσει που τον λέω ασήμαντο, δεν είναι καθόλου ασήμαντος, αλλά το λέω για να συγκρίνουμε εμείς σαν άνθρωποι, που και αυτό δεν επιτρέπεται, ένας άνθρωπος απλός και εισήλθε. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι το ζήτημα όχι μόνο των δύο αυτών ανθρώπων, αλλά το ζήτημα του καθενός από μας, μια και εμείς είμαστε επίσης λίγες ώρες πριν εισέλθουμε στη γη της επαγγελίας, στην κατάπαυση την καινούργια που είναι στον ουρανό με την αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι πολύ σημαντικό να εισέλθουμε και μάλιστα πλουσίως, και είναι πολύ τραγικό να είμαστε μαζί με τον Κύριο μέσα στην Εκκλησία, να εργαζόμαστε και να μην εισέλθουμε. Γιατί με το Θεό δεν μπορεί να παίξει κανείς. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Και είναι πολύ κρίσιμο να δούμε το γιατί. Και είναι κρίσιμο να το δούμε όχι για τους άλλους, αλλά κάθε ένας από εμάς για τον εαυτό του. Ο Μωυσής 40 χρόνια εκπαιδευόταν από το Θεό στη σοφία της Αιγύπτου, μοναδική, απαράμιλη. Και όταν έφτασε 40 χρονών, ο Θεός αποφάσισε να τον εκπαιδεύσει 40 χρόνια στην ταπείνωση
στη γη Μωάβ και να του δώσει και γυναίκα Μωαβίτισσα. Και εκεί να φτάσει στα 80 του χρόνια και ο Θεός τότε να τον προσκαλέσει, όταν πια είχε απογοητευθεί, όταν πια είχε χάσει την όρασή του την πνευματική, καθώς πριν 40 χρόνια γνώριζε εξ αποκαλύψεως ότι ο Θεός αυτόν θα χρησιμοποιήσει για να ελευθερώσει το λαό του. Και πράγματι τον ελευθέρωσε. Και πέρασαν ακόμη 40 χρόνια στην έρημο, όπου και πάλι ο Θεός χρησιμοποιούσε πια το δούλο του για να εκπαιδεύσει και να διατηρήσει σε ζωή, τον χρησιμοποιούσε εις διατήρηση ζωής του λαού Ισραήλ, μέχρι να φτάσουν έξω από τις πύλες της γης της επαγγελίας για να εισέλθουν. Και έφτασαν. Και λίγο πριν εισέλθουν, ο Θεός ήρθε και πάλι να δοκιμάσει το Μωυσή με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Όπως στην αρχή, ο λαός γόγγισε στην αρχή των 40 ετών από έλλειψη ύδατος. Και ο Θεός, όταν τον πλησίασε ο Μωυσής και του λέει «Θα με λιθοβολήσουν, χάνομαι». Και ο Θεός του λέει «Μη φοβάσαι, πάρε τη ράβδο σου, πήγαινε σε αυτή την πέτρα, χτύπα τη και θα βγει νερό». Και ο Μωυσής το έκαμε. 40 χρόνια έχουν περάσει και ξανά η ίδια δοκιμασία. Αλλά τώρα με έναν άλλο διαφορετικό τρόπο. Πάλι γόγγισε ο λαός και πάλι ο Μωυσής ρώτησε τον Κύριο και ο Κύριος του λέει «Μη φοβάσαι, πήγαινε, λάλησον στην πέτρα και θα βγάλει νερό». Και εκεί ο Μωυσής έκανε κάτι που δεν υπάκουσε και δεν αγίασε το Θεό. Ούτε υπάκουσε, ούτε δόξασε το Θεό. Με την εμπειρία των μεγάλων θαυμάτων που ο Θεός έκανε με αυτόν, με την εμπειρία του παρελθόντος των 40 χρόνων, με τη γνώση τη σχέσεώς του με το Θεό, ο Μωυσής κάλεσε το λαό Ισραήλ και του είπε μαζί με τον Ααρών, «Ακούσατε τώρα εσείς οι απειθείς, εμείς θα σας εκβάλουμε η ειδωρεκ της πέτρας ταύτης». Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, πως μιλάμε για τον εαυτό μας. Είναι η ένδειξη της καρδιάς μας, αυτά που λέμε με το στόμα μας. Δηλαδή για μια στιγμή αυτός ο ειδικός, ο ιδιαίτερος, ο μοναδικός άνθρωπος έφγαλε από τη σκέψη του τον παντοδύναμο φίλο του και έφερε μπροστά τον εαυτό του. Γιατί πράγματι ο Θεός τον χρησιμοποίησε 40 χρόνια ένδοξα. Πράγματι ο Θεός ήταν μαζί του. Αλλά όχι αυτό να τον οδηγήσει να πει, γιατί μέσα στην καρδιά του αυτό υπήρχε, «Εμείς θα σας εκβάλουμε ίδωρεκ της πέτρας». Και αυτή η σκέψη δεν τολμώ να εκφράσω σαν υπερηφάνεια, σαν αλαζονία, αλλά εκφράζω τον προβληματισμό μου. Φοβάμαι να εκφράσω υπερηφάνεια και αλαζονία στον Μωυσή, παρόλο που ο Θεός είπε «Δεν με αγιάσατε, δεν με δοξάσατε, δεν με ξεχωρίσατε». Εμείς θα σας εκβάλουμε ίδωρεκ της πέτρας και αυτή του η παράβαση, το ελάχιστο, τον οδήγησε και σαν υπακοή στο Λόγο του Θεού. Ποιον τον κατά πάντα υπάκουω στο Θεό.
λίγο αδερφοί, να χαλάσει η καρδιά μας στη σχέση μας με το Θεό και θεωρήσουμε λίγο ότι κοίτα τι θα κάνουμε, δείχνοντας στους άλλους έναν εαυτό, έναν άνθρωπο που δεν είναι αληθινός, γιατί ο Θεός κάνει αμέσως χαλάει η απόλυτη υπακοή ακόμη και αυτού του ανθρώπου. Και αντί να υποταχθεί κατά πάντα στο Λόγο του Θεού και να λαλήσει όπως έκανε 40 ολόκληρα χρόνια, για να μην πω 120 ολόκληρα χρόνια, αντί να υποταχθεί κατά πάντα στο Λόγο του Θεού και να λαλήσει, ενθυμούμενος την εμπειρία του, χρησιμοποιώντας τη γνώση του, βλέποντας τη ράβδο που είχε στα χέρια του, χτύπησε και πάλι τη ράβδο, αλλά τώρα δεν βγήκε νερό όπως τότε, και ξαναχτύπησε και ανάγκασε το Θεό να βγάλει νερό για να δοξαστεί το όνομά του και γιατί σπλαχνιζόταν το λαό του. Αυτό όμως αποτέλεσε το μεγάλο πρόβλημα στη ζωή του Μωυσή. Σοβαρότατο πρόβλημα. Έμεινε έξω και δεν εισήλθε μέσα στη βασιλεία, στην γη Χαναάν, στη γη της επαγγελίας. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Με φόβο και τρόμο να εκατεργαζόμεθα τη σωτηρία μας. Να αρνούμεθα, όπως ο Μωυσής αρνήθηκε να ονομάζεται Υιός Θυγατρός του Φαραώ. Να αρνούμεθα τον κόσμο μετά του κόσμου. Να αρνούμεθα κάθε τι που προβάλλει τον εαυτό μας. Να αρνούμεθα τις εισηγήσεις της καρδιάς μας που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Να αρνούμεθα κάθε τι που συστήνει είτε εμείς οι ίδιοι είτε άλλοι τον εαυτό μας. Είμαστε αχρίοι. Έστω και αν κάνουμε πάντα τα γεγραμμένα του Λόγου του Θεού, να μην ξεχνάμε, αλλά να ομολογούμε ότι είμαστε άχρηστοι δούλοι. Εάν ο Χριστός δεν είναι μαζί μας, αν ο Χριστός δεν ενεργήσει και δεν βρούμε χάρη, μεταπείνωση ενώπιον Του, τότε φαίνεται η γύμνωση του ανθρώπου, του Θεού ακόμη, του ανθρώπου που δεν περπατάει κατά το θέλημα του Θεού. Σε αντίθεση με αυτόν, επαναλαμβάνω με ντροπή, τον ασήμαντο, που δεν είναι καθόλου ασήμαντος, Χάλεφ, ο οποίος, για τον οποίον ο Θεός ομολογεί, λέγοντας «Τον δε Χάλεφ, το δούλο μου, θα φέρω στη γη εις την οποία σας έφερα, στη γη της επαγγελίας, και αυτός και το σπέρμα του θα κληρονομήσει τη γη». Για ποιο λόγο? Γιατί είχε μέσα του ένα άλλο πνεύμα που τον οδηγούσε να ακολουθεί κατά πάντα το Θεό. Ένα άλλο πνεύμα που δεν είχε κανένας άλλος, εκτός από τον Ιησού, τον Υιόν του Ναβί, κανένας άλλος, ούτε και ο Μωυσής. Ένα άλλο πνεύμα. Θα τολμούσα να πω ένα πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Το πνεύμα του Θεού που δεν είναι πνεύμα δειλίας, να φοβάται τους ανακίμ, τις πόλεις, τις μεγάλες. Γιατί δεν φοβάται? Γιατί ελπίζει, στηρίζεται και έχει ακουμπήσει τη ζωή του στο Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το άλλο πνεύμα.
το οποίο εκείνη τη στιγμή δεν είχε ο Μωυσής, ο οποίος παρουσίασε τον εαυτό του πρώτον και δεν υπάκουσε στο, και εξαιτίας της αλαζονίας, με φόβο λέω την έκφραση αυτή, απήθησε στο Λόγο του Θεού που του σύστησε έναν καινούριο τρόπο. Και ο καινούριος τρόπος δεν είναι «κάνε», αλλά «άκουσε και υπάκουσε». «Λάλησον, επί το λόγο σου, Κύριε», είπε κάποτε ο Πέτρος, ένα άλλο πνεύμα. Επανάγαγε το πλοίο στα βαθέα. «Κύριε, δεν γίνεται αυτό, όλη τη νύχτα ψαρεύαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα. Το κατάλληλο χρόνο του ψαρέματος δεν πιάσαμε ούτε ένα. Τώρα ημέρα μεσημέρι. Να πάμε να ρίξουμε δίχτυα τώρα?» Και έρχεται εις αυτόν και λέει «επί το λόγο σου θα πάμε». Γιατί όταν περπατάς επί το λόγο του Κυρίου, πρώτον σημαίνει ότι είσαι ταπεινός. Δεν μπορείς να περπατήσεις το λόγο του Θεού αν δεν βρεις χάρη από το Θεό. Και δεν μπορείς να βρεις χάρη από το Θεό αν δεν είσαι με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου και τρέμων στο Λόγο του Θεού. Και πήγε και έριξε και έπιασε άπειρα ψάρια. Δόξα στο Θεό. «Επί το Λόγο σου, Κύριε», είπε και ο Αχάλεφ. Πνεύμα λοιπόν όχι δειλίας, αλλά αγάπης, δύναμης και σοφρονισμού. Ακόμη είχε ένα άλλο πνεύμα, το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα το ταπεινό, το πνεύμα της πίστης, της υπακοής και της υποταγής στο Λόγο του Θεού. Καθώς εταπείνωσε τον εαυτό του, πώς? Γενόμενος υπήκοος στο Λόγο του Πατρός του. Εταπείνωσε τον εαυτό του, γενόμενος υπήκοος μέχρι το τέλος της ζωής του, μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και τέλος θα τολμούσα να πω, ο Χάλεφ είχε ένα άλλο πνεύμα, αποστολικό, θυσίας, με απόφαση θανάτου. Δεν φοβάται το θάνατο, γιατί ελπίζει στο Χριστό. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ελάβομεν την απόφαση του θανάτου. Γιατί? Γιατί δεν ελπίζουμε στον εαυτό μας, αλλά ελπίζουμε στο Θεό, τον Αναστάντα τους νεκρούς. Άλλο πνεύμα, διαφορετικός άνθρωπος. Απλός, ασήμαντος, σε σχέση με τον Μωυσή. Ένδοξος στην παρουσία του Θεού. Και το κρίσιμο μήνυμα της ημέρας, κατάλληλος για να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού, τη γη της Επαγγελίας. Αυτός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Ο μόνος κατάλληλος άνθρωπος, τονίζω μαζί με τον Ιησού, τον Υιόν του Ναβί, ο μόνος κατάλληλος άνθρωπος, ο οποίος στα 85 του χρόνια ομολογεί στον Ιησού του Ναβί, «Δώσε μου αυτή τη γη που μου υποσχέθηκε ο Θεός με τον Μωυσή, γιατί εγώ είμαι 85 χρονών, αλλά η δύναμή μου είναι η ίδια όπως τότε που ήμουν 40 χρονών. Είμαι το ίδιο δυνατός να πολεμήσω. Είμαι το ίδιο δυνατός να περπατήσω, να αγωνιστώ». Γιατί? Γιατί προέβαινε, όπως λέει η Γραφή, «από δυνάμεως εις δύναμην καθημερινά». Προέβαινε από δύναμη σε δύναμη καθημερινά. Γιατί? Γιατί έβρισκε χάρη από το Θεό. Γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Γιατί είχε άλλο πνεύμα που τον βοηθούσε και τον οδηγούσε να ακολουθήσει ακριβώς το θέλημα του Θεού. Και το μέγα ερώτημα, αδερφοί αγαπητοί, είναι
προσωπικό ερώτημα του καθενός μας. Έχεις αυτό το πνεύμα? Είναι τόσο σοβαρό αυτό το ερώτημα, γιατί από αυτό εξαρτάται, επειδή είναι γραμμένο ότι δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται, αν θα είσαι από αυτούς που παραλαμβάνονται ή αφήνονται. Επειδή είναι γραμμένο, δύο θα είναι στο αγρό, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται, αν θα είσαι από αυτούς που παραλαμβάνονται ή αφήνονται. Γιατί είναι και γραμμένο, δύο γυναίκες θα λέθουν μαζί. Η μία παραλαμβάνει, η άλλη αφήνεται. Είσαι αρμόδιος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Εάν, αδερφοί αγαπητοί, κάνουμε αυτή τη σκέψη, η οποία είναι μια σκέψη σοφίας και συνέσεως, είναι μια σκέψη που δεν μπορεί να την απαντήσει στον κάθε έναν από εμάς κανένας άνθρωπος. Δεν μπορώ εγώ να σου πω, αλλά ούτε κανείς από εσάς μπορεί να μου πει, είσαι αρμόδιος ή δεν είσαι αρμόδιος. Είσαι από αυτούς που παραλαμβάνονται ή δεν είσαι από αυτούς. Ο μόνος που μπορεί να μου το πει, ούτε ο εαυτός μου, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και είναι ανάγκη, αδερφοί, καθώς τα πάντα σύονται. Σεισμός γίνεται σε όλη την ανθρωπότητα. Τίποτα πια δεν έχει μείνει όρθιο. Και όπως έχω πει και άλλη φορά, κανένας σοφός, κανένα πανεπιστήμιο, όσο και μεγάλο και σπουδαίο αν είναι, δεν γνωρίζει να πει με τα βεβαιότητος σε 3 μήνες πώς θα είναι η Ευρώπη, πώς θα είναι η Αμερική, πώς θα είναι η Γη. Τι να πούμε για την Ελλάδα. Κανένας δεν ξέρει σε μια εβδομάδα πώς θα είναι. Ο Θεός να μας φυλάει. Εφόσον λοιπόν αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά και ούτε μπορούμε να το επηρεάσουμε, αν και μπορούμε. Επειδή λοιπόν αυτό δεν το ξέρουμε και δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε, τότε να στρέψουμε με προσοχή. Αυτό που δεν ξέρουμε, μπορούμε να μάθουμε και μπορούμε να διορθώσουμε. Είναι το άλλο πνεύμα που θα μας οδηγήσει να ακολουθήσουμε ακριβώς τα ίχνη του Χριστού και να περπατήσουμε ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί, στο Λόγο του Θεού, εξαγοραζόμενοι, όχι χάνοντας, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, καθώς βλέπουμε ότι οι μέρες είναι πονηρές. Είμαστε προ των πυλών. Σε λίγο θα σκιστεί ο Ιορδάνης και θα περάσει μέσα ο λαός του Θεού, όμως χωρίς το Μωυσή. Με τον Χάλεφ. Όταν ο Θεός θα διακόψει τα αγριεμένα νερά του Ιορδάνη, που κανείς δεν μπορεί να τα προσπεράσει. Όταν ο Θεός θα διακόψει το φρίαγμα του Ιορδάνου, του προσωπικού σου, του οικογενειακού σου, του εκκλησιαστικού, του εθνικού, του παγκόσμιου. Όταν ο Θεός θα διακόψει το φρίαγμα του Ιορδάνη για να περάσουν μέσα, χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν πίσω. Πέρασαν και θα φτάσουν και θα θριαμβεύσουν. Το ερώτημα είναι, εγώ, ο κάθε ένας από εμάς, εγώ θα περάσω? Γιατί κάποια στιγμή, όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου ο Ηλίας, ο προφήτης, να αρπαχθεί από τον Κύριο, όλοι το ξέρανε. Ένας όμως ακολούθησε ακριβώς το Λόγο του Θεού, κατά πάντα το δούλο του Θεού, τον Ηλία. Ένας, ο Ελισέ. Ένας που δεν σκέφτηκε,
διεκόπη με τη μιλωτή του Ηλία το φρίωγμα του Ιορδάνου. Και του λέει ο Ηλίας, κάτσε από εδώ. Όχι, λέει, δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε καταλήψω. Μα είναι πολύ σοβαρό πράγμα να περάσεις τον Ιορδάνη. Μετά πώς θα επιστρέψεις? Ο Ηλισσέ δεν σκέφτεται το μετά. Σκέφτεται το τώρα να περάσω και το μετά θα φροντίσει ο Θεός. Το ξαναλέω, σας παρακαλώ αδερφοί. Ο Ηλισσέ δεν σκέφτηκε το μετά. Σκέφτηκε το τώρα, θα περάσω μαζί με τον Ηλία για να μου δώσει ο Θεός τα καλύτερα και τα συνεχόμενα. Θα περάσω όμως. Και πώς θα γυρίσεις πίσω? Ο Θεός θα με ρυμνήσει. Και τι θα κάνω? Ο Θεός θα φροντίσει. Όλοι μείναν έξω. Πού να τολμήσουν να περάσουν το φρίαγμα του Ιορδάνου? Και όταν έφτασαν στο σημείο που ο Θεός είχε προσδιορίσει στον Ηλία να στείλει άμαξα πυρός να τον αρπάξει, του λέει ο Ηλίας, πια, Ηλισσέ, τι θέλεις να σου κάνω? Κείνη τη στιγμή μόνο, πια, που έφτασε το τέλος. Τι θέλεις να σου κάνω? Και ο Ηλισσέ είπε κάτι πολύ σκληρό. Διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου που είναι σε σένα. Διπλάσια μερίδα. Τέλος εποχής για τον Ηλία. Νέα ένδοξη εποχή για τον Ηλισσέ. Και ο Ηλίας του λέει, δεν εξαρτάται από μένα. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Εάν με δεις αναλαμβανόμενο, τότε ο Θεός θα στο δώσει. Και ήρθε η άμαξα πυρός, τον πήρε και ο Ηλισσέ φώναζε, σε βλέπω. Και έπεσε η πιλωτή του Ηλία απάνω στην πλάτη του Ηλισσέ. Το χρίσμα του Ηλία με διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου ήρθε στον Ηλισσέ. Η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τη δόξα του πρώτου. Πότε? Όταν περάσεις τον Ιορδάνη. Όταν δε φοβάσαι το φρίαγμα του Ιορδάνου. Όταν δε φοβάσαι το μέλλον, το οποίο είναι αόρατο, δύσκολο, αδύνατον, αλλά είναι στα χέρια του Θεού. Όταν δε φοβάσαι, γιατί ελπίζεις στο Χριστό, γιατί ακολουθείς όχι όπως ο Ηλισσέ τον Ηλία, αλλά το Χριστό εμείς ακολουθούμε. Μη φοβάσαι. Τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού. Θα έχεις διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου. Τελευταία Αποστολική Εκκλησία θα έχει διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου, γιατί είναι γεγραμμένο. Έτι άπαξ και εγώ σύω, όχι μόνο τη γη και τα βασίλεια της γης. Γιατί το ερμηνεύει ο Λόγος του Θεού. Μιλάμε για τα βασίλεια της γης όταν λέει σύω τη γη και τον ουρανό. Μια φορά ακόμη, τελευταία. Σύονται και οι εκκλησίες τώρα. Παγκόσμια εκκλησία. Ψάχνουνε να βρούνε και δεν βρίσκουνε. Προσπαθούνε και δεν καταφέρνουνε. Να το πω πιο σωστά. Προσπαθούμε και δεν καταφέρνουμε. Να μην βγάλουμε έξω τον εαυτό μας μη γέννητο. Αλλά όποιος περάσει με πίστη το φρίαγμα του Ιορδάνου, ακολουθώντας τα ίχνη του Χριστού και τα βήματα του Χριστού για να φτάσει στην αρπαγή, αυτός ο άνθρωπος δεν θα μοιάζει με κανέναν άλλον, γιατί θα είναι ασάλευτος. Τα σαλευόμενα όλα θα κινηθούνε. Τα μισοσαλευόμενα
θα μείνουν και θα αποκαλυφθούν. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα ευπρόσδεκτος στον Θεό. Σήμερα να πάρουμε αποφάσεις καλές, αδερφοί. Και ποια είναι η καλύτερη απόφαση που μπορούμε να πάρουμε? Η απόφαση είναι ως ένοχοι να πλησιάσουμε το Θεό και να πούμε: Κύριε, χάρισέ μας αυτό το άλλο πνεύμα που είχε τότε ο Χάλεφ, που είχε αργότερα ο Δαβίδ, που είχε αργότερα ο Πέτρος και ο Παύλος και η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Χάρισέ μας αυτό το άλλο πνεύμα και βοήθα μας να περάσουμε χωρίς φόβο, χωρίς αγωνία, αλλά με ελπίδα στη δύναμη του Ιησού Χριστού να περάσουμε απέναντι. Εκεί που ο Χριστός θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Και μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή να κυριαρχήσουμε όπως ο λαός Ισραήλ στη γη της επαγγελίας, θα έχουμε πόλεμο, αγώνας. Προσέχετε, είπε ο Ιησούς του Ναβί, μη βαδίζετε μεταξύ δύο φρονημάτων. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Και τότε, με άλλο πνεύμα, θα βαδίζουμε σύμφωνα με το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από κάθε δόξα. Πώς? Λαμβάνοντας δούλου μορφή. Και αφού έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Και αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, ευρέθηκε κατά το σχήμα, όχι ως την ουσία, ως άνθρωπος. Και τότε, όταν έφτασε εκεί κάτω, τότε ακόμη περισσότερο ταπείνωσε τον εαυτό του. Πώς? Γενόμενος τώρα επίκως κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερίψωσε. Και πριν κλείσουμε, κάτι πολύ σημαντικό. Χάλεφ σημαίνει ικανός. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, όχι ότι είμαστε ικανοί από μόνοι μας, αλλά η ικανότηση ημών είναι εκ του Θεού, ο οποίος μας έκανε διακόνους της Καινής Διαθήκης. Όχι του γράμματος, αλλά του πνεύματος. Γιατί το γράμμα θανατώνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Αμήν.